Στο θέμα του Σκοπιανού αλλά και στο προσφυγικό αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος. Τις προηγούμενες μέρες στο ΚΑΠ του Κατσικά έφτασαν πάνω από 150 πρόσφυγες, κυρίως από τα νησιά του Αιγαίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και άλλοι πρόσφυγες στην περιοχή, ενώ προγραμματίζεται σύσκεψη όλων των φορέων για τον καλύτερο συντονισμό της υποδοχής και εγκατάστασης των προσφύγων. Ο κ. Στέφος αναφέρθηκε στις αλλαγές των συνθήκων υποδοχής και φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων, σημειώνοντας ότι οι περσινές συνθήκες δεν έχουν καμία σχέση με τις σημερινές. Παράλληλα, στρέφει τα βέλη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς δεν τηρεί, όπως λέει, όλα όσα πρέπει αναφορικά με τη μετακίνηση και επανένωση προσφυγικών οικογενειών με μέλη τους που βρίσκονται σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Αναφορικά τώρα για το Σκοπιανό, όπως είπε, δεν υπάρχουν τριγμοί στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Υποστήριξε όμως ότι είναι ένα θέμα που δεν ενδείκνυται για εσωτερική μικροπολιτική κατανάλωση, ξεκαθαρίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση το χειρίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα. Θα βρούμε λύση. Αυτή η λύση όμως απαιτεί ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις. Ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις για ποιο λόγο, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης και μάλιστα μικροκομματικής πολιτικής εκμετάλλευσης. Δεύτερον, οι ευρύτερες συνενέσεις σημαίνουν στέρεες λύσεις. Είμαι βέβαιος ότι το πολιτικό σύστημα με όλα τα στραβά που μπορεί να έχει στην Ελλάδα σε εθνικά ζητήματα, το έχει αποδείξει και στο παρελθόν, μπορεί να ομονοεί και μπορεί να συγκλίνει σε λύσεις τέτοιες εθνικές στην προκειμένη περίπτωση, οι οποίες και βιωσιμότητα θα έχουν και δυνατότητες ενίσχυσης του ρόλου της χώρας μας στα Βαλκάνια θα μπορούν να παρέχουν. Υπ' αυτή την έννοια και απαντώντας και στο τελευταίο σκέλος του ερωτήματός σας, δεν θεωρώ ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο Πάνος Καμένος θα αποτελέσουν πρόβλημα τόσο στην εξέβρεση λύσης όσο και στη συνοχή της κυβέρνησης. Οι εσωτερικοί κραδασμοί δεν σας φοβίζουν ιδιαίτερα, γιατί υπάρχουν κραδασμοί. Εντάξει, κραδασμοί δεν υπάρχουν, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κραδασμοί. Ειλικρινά σας λέγω, από ό,τι τουλάχιστον παρακολουθώ και είμαι σε θέση να ξέρω. Άλλωστε, υπάρχει, ξέρετε, στο παρελθόν μια ενιαία στάση των πολιτικών αρχηγών στην τελευταία επί του θέματος συνάντηση που έχει γίνει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας παλαιότερα, η οποία είναι επικρατή συναντήληψη σε αυτό το θέμα. Δεν με ανησυχεί καθόλου. Απλά η λύση δεν βρίσκεται μόνο στη δική μας πλευρά. Βρίσκεται και στην πλευρά και στις προθέσεις των Σκοπιανών, της Σκοπιανής πλευράς. Δηλαδή, από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μια λύση, η οποία εθνικά δεν θα δημιουργεί προβλήματα, φτάνει και η άλλη πλευρά να είναι ειλικρινής. Πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που δεν κλείνει εύκολα. Είναι το προσφυγικό. Ήδη υποδεχτήκαμε για τους πρόσφυγες, έχει μια σύσκεψη αύριο. Για το συντονισμό, για τον καλύτερο συντονισμό και αναμένεται να υποδεχτούμε κι άλλους οι οποίοι έρχονται από τη Μόρια αυτή τη φορά. Βέβαια με καλύτερες συνθήκες, η αλήθεια είναι. Με πολύ καλύτερες συνθήκες. Τι σκεφτόμουν τώρα. Το βράδυ που είχαν έρθει οι πρώτοι πρόσφυγες ήμασταν μαζί στην Κατσικά. Θυμάστε, κάνατε ρεπορτάζ όταν είχαν έρθει περίπου 20 λεωφορεία, 21 ανταναπατώμε σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Σε προσπάθειες που είχε κάνει τότε ο ελληνικός στρατός. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Οι οποίες όμως προσπάθειες πραγματικά θα πρέπει και σήμερα να επενεθούν. Θα πρέπει να εξάρουμε δηλαδή το ζήλο των ανθρώπων του στρατού αλλά και όσων άλλων εκεί υπήρχαν από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από εθελοντές για να φιλοξενήσουμε εκείνους τους πρώτους πρόσφυγες. Έρχονται λοιπόν σήμερα πρόσφυγες σε εξαιρετικά καλύτερες συνθήκες. Το πρόβλημα δεν είναι αν έρχονται σε εξαιρετικά καλύτερες συνθήκες, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ακόμα ένας πόλεμος. Ο οποίος και να σταματήσει να μειωθεί η ένταση στην περιοχή θα εξακολουθεί για πολλά χρόνια να στέλνει πρόσφυγες, τους οποίους βεβαίως η Ελλάδα, έστω και μετά τη συμφωνία, θα πρέπει να υποδέχεται. Το πρόβλημα είναι σύνθετο. Η ελληνική πλευρά κάνει στα πλαίσια που μπορεί και στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο των δυνατοτήτων της όσα είναι απαραίτητα, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να διαβιώσουν στη χώρα μας ασφαλώς. Παρέχεται ιατρική και φαρμακευτική φροντίδα, τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο, στηρίζουμε τις δομές όπου υπάρχουν και δόξα τω Θεώ στα Γιάννα να ξέρουμε ότι οι δομές είναι επαρκέστατες και πολύ καλές, το είδαμε και μαζί στην Αγία Ελένη παλαιότερα και στα Δολιανά και αλλού και στην Κόνιτσα. Η συμφωνία η οποία κάναμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική πλευρά βεβαίως με την Τουρκία φαίνεται ότι με μικρά προβλήματα λειτουργεί. Αυτή είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία καταγγέλθηκε τότε. Ωστόσο όμως αντέχει και είναι αυτή η οποία λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στο να μπορούν να εισέρχονται
πλήθη προσφύγων στη χώρα μας. Εδώ όμως θα ήθελα να πω το εξής. Η ευρωπαϊκή πλευρά δεν κάνει όλα όσα πρέπει και από την πλευρά της για την επαναπροώθηση ή επανασύνδεση μάλλον των οικογενειών σε χώρες που είναι μοιρασμένες στην Βόρεια Ευρώπη, πρόσφυγες και περιμένουν Έλληνες, μάλλον πρόσφυγες της Ελλάδας εκεί.